Έλα, Μαρίνα, τι έγινε? Έλα, Κατερινά. Ο Άρης συνήλθε. Έλα από το νοσοκομείο, σε χρειάζομαι αμέσως. Αχ, Παναγία μου, ευτυχώς. Είναι καλά? Θα σου εξηγήσω, είναι λίγο περίπλοκο το ζήτημα. Τι εννοείς? Τι περίπλοκο? Θα στα πω από κοντά, έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, έρχομαι αμέσως. Τι έγινε? Η Μαρίνα, ο Άρης λέει συνήλθε, αλλά την άκουσα κάπως περίεργη. Θα πάω από εκεί. Να, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Όταν λέγεται το πάρτι της Travelfan, εννοεί αυτό που έγινε πριν 7 μήνες. Δηλαδή, έχει μείνει... Εκτός αν μας κάνει πλάκα, αλλά αποκλείεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Γιατρέ, σας παρακαλώ, πείτε μου λίγο, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μνήμη του? Δυστυχώς, ναι. Βέβαια, με τόσο ισχυρό χτύπημα που δέχτηκε, θα έλεγα πως μάλλον είναι τυχερός. Και πότε θα επανέλθει? Κοιτάξτε, η κατάστασή του μπορεί να είναι προσωρινή. Προσωρινή, δηλαδή μιλάμε για μέρες, για μήνες? Ηρεμήστε, θα σας εξηγήσω αμέσως. Η περίπτωσή του ενδέχεται να πάρει από μερικές μέρες μέχρι και μήνες. Καλό θα ήταν όμως στην παρούσα φάση που βρίσκεται να του λέτε με το μαλακό τα όσα έχουν αλλάξει στη ζωή του. Πρέπει να αποφεύγει τις μεγάλες και δυνατές συγκινήσεις. Γιατί? Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν κενά μνήμης γίνονται υπερευαίσθητοι. Στρεσάρονται εύκολα. Προσπαθούν διαρκώς να καλύψουν αυτό το κενό. Αλλά η πίεση που ασκούν στον εαυτό τους μπορεί να φέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Να μην ξαναθυμηθούν ποτέ. Ή να καθυστερήσουν να θυμηθούν. Επίσης, ανασταλτικά μπορεί να λειτουργήσει ένα συναισθηματικό σοκ. Οπότε, καλό θα ήταν να προσέξετε αυτά που θα του πείτε, αυτά που δεν θυμάται, να του τα πείτε με το μαλακό. Οπότε, όσα έχουν αλλάξει και δεν θυμάται, θα πρέπει να του τα πείτε όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Ίσως κάποια πράγματα να πρέπει να τα παραλείψετε εντελώς. Κοιτάξτε, εσείς είσαστε η γυναίκα του. Εσείς ξέρετε καλύτερα τον καθένα του ότι πρέπει να πληροφορηθεί, όχι στη φάση που βρίσκεται. Δηλαδή,